Στέλλα, ποσοστό 89,4% των τουρκοκυπρίων που ερωτηθήκαν θεωρεί ότι ο αριθμός τουρκικών στρατευμάτων πρέπει να παραμείνει στην Κύπρο και μετά από μια ενδεχόμενη λύση. Ενώ ποσοστό 88,8% θεωρεί ότι οι τουρκικές εγγυήσεις πρέπει να παραμείνουν ως έχουν. Η έρευνα έγινε από τουρκική εταιρεία την Κεζιτζή για λογαριασμό της τουρκοκυπριακής εφημερίδας Διάλογος. Συγκεκριμένα, το 89,4% θέλουν, Στέλλα, παραμονή κατοχικού στρατού μετά τη λύση. Το 3,5% μόνο απάντησε ότι πρέπει να φύγει ο τουρκικός στρατός. Το 5,1% κράτησε ουδέτερη στάση, ενώ μόλις το 2% απάντησε ότι στη θέση του τουρκικού στρατού πρέπει να τοποθετηθεί μια διεθνής δύναμη. Μάλιστα, παρουσιάζουν κρίση αξιοπιστίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού σε ερώτηση εάν μετά τη λύση η ιδιότητα του μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει ή όχι επαρκής εγγύηση, το 75,5% απάντησε αρνητικά. Το 60,5% απάντησε όχι στο ενδεχόμενο να ζήσουν μαζί με Ελληνοκύπριους, λέγοντας δηλαδή όχι στην επιστροφή προσφύγων στα σπίτια τους, και μόνο το 20,2% απάντησε πως αν θέλουν ας έρθουν, δεν είναι πρόβλημα. Μάλιστα, ο αριθμός που δίνεται μέσα από την έρευνα για επιστροφή είναι μόλις 45.000, με το 19,3% των ερωτηθέντων να απαντά πως είναι μεγάλος αυτός ο αριθμός, δηλαδή 45.000, και θα πρέπει να τεθεί ένα όριο. Όχι, λέει το 83% των ερωτηθέντων, στο ενδεχόμενο 65.000 Τουρκοκύπριοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια προσφύγων και να μετακινηθούν. Το θεωρούν άδικο. Αλλοιώνει τη διζωνικότητα η επιστροφή ελληνοκυπριακών περιουσιών, λέει το 62% των ερωτηθέντων. Και μοιρασμένοι εμφανίζονται ως προς το ερώτημα εάν θεωρούν τον Ακιντζή πετυχημένο ή όχι, αλλά και ως προς τις διεκδικήσεις υπέρ των Τουρκοκυπρίων. Οι μισοί που ρωτήθηκαν όσο αφορά το εδαφικό απάντησαν ότι δεν πρέπει να επιστραφεί έδαφος που κρατείται παρανόμως. Και στο κρίσιμο ερώτημα για ναι ή όχι σε δημοψήφισμα απαντούν πως το 41% από τώρα λέει όχι, το 36,5% θα αποφασίσει όταν υπάρξει λύση, υπάρχει μια συμφωνία ενώπιον τους, και μόλις το 22,2% λέει από τώρα ναι. Το δείγμα, δηλαδή αυτοί που συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα, ήταν 1.304 άτομα. Παρ' όλα αυτά δεν ήξερα την ερώτηση, Νατάσα, στην απάντηση που έδωσαν για το δημοψήφισμα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα τηλεφωνικό στην Αθήνα και στην συνάδελφο Αλεξία Τασούλη, η οποία θα μας μεταφέρει τις προπαρασκευαστικές